Πριν κοιμηθείτε, κάντε μια ευχή και ποιος ξέρει, μπορεί να βρεθείτε στο παραμυθένιο δάσος. Θα γίνετε μικροί, πιο μικροί, τόσο δούλιδες. Όλη μια ευχή! Φύγαμε! Ο Τζέιμι ζει με τον παππού και τη γιαγιά του. Θα ήθελε να μην του δίνουν συνέχεια συμβουλές. Αυτό τον κουράζει πολύ. Καλώς όρισες, Τζέιμι. Έλα μέσα. Ξέρεις γιατί ήρθα εδώ? Ο παππούς και η γιαγιά με βασανίζουνε. Άκουσε, παιδί μου. Ένα βλασταράκι μεγαλώνει καλύτερα σε ζεστό καιρό. Ε? Θα καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Θα γίνεις μικρός, πιο μικρός, τόσο δούλης. Καπτερίγια είναι έτοιμα. Για χαρά σου, είμαι ο Πρέστον. Και αυτή που βλέπεις είναι ο παππούς και η γιαγιά μου. Χαίρο πολύ, είμαι ο Τζέιμι. Ω, Θεέ μου, ξύπνησε το μωρούλι. Θα αργήσετε ακόμα πολύ να τελειώσετε την κούνια. Θα είναι έτοιμη σε ένα λεπτό, χρυσή μου. Το ελπίζω. Τα μωρά χρειάζονται λίγο ύπνο. Κι εγώ το ίδιο. Καλέ μου τη χάρη, παιδί μου, και στερέωσε, τι καλά. Αμέσως! Με έχει μάθει ο παππούς μου. Α, μην ανησυχείτε. Ξέρω τι κάνω. Γρήγορα, ξύπνησαν πάλι τα καημένα. Φέρτα από εδώ. Η κούνια περιμένει να τα ανανουρίσει. Ωρα για φαγητάκι. Το δοντάκι μου. Καταπληκτικό. Άμα γυρίσουν η μαμά και ο μπαμπάς από το μάζιμα του μελιού, θα τα χάσουν με την καινούρια μας κούνια. Διαβάζει τα φύλλα του τσαγιού. Ε, τι βλέπεις, γιαγιά? Βλέπω ένα δυνατό αέρα να φυσάει και ένα κακό πλάσμα να παραμονεύει. Παρατρίχα. Wow! Είχατε δίκιο. Ε, λοιπόν, είσαστε καταπληκτικοί.
Χάρη σε εσάς γλιτώσαμε τα μωρά. Ευχαριστώ. Όμως ο φρικτός κορκόδηλας γυρνάει ακόμα εδώ γύρω. Ω, πρέπει να κάνουμε κάτι αμέσως. Πρέστον, τι φτιάχνεις εκεί? Α, για πες μου. Είναι κάτι που σκέφτηκα για να κάνω τα μωρά να ησυχάζουνε. Πολύ έξυπνο κόλπο, θα σου δείξω. Κοίτα τι ωραία νύχτα. Ω, μα τι ατυχία. Μου τέλειωσε το μέλι. Ω, πάω να φέρω λίγο ακόμα. Μωρούλα μου, δύο σας ευρεμπόλικο μελάκι. Το μόνο που λείπει για να είναι τέλεια η εντύπωση της νύχτας είναι το κελάιδι με τα ειδονιού. Πάμε μέσα να φτιάξω μια σφυρίχτρα. Το δοντάκι μου! Ελάτε στο θείο κορκόδηλα νόστιμά μου με ζεδάκια! Ωραία, για σφύρα λίγο, Τζέιμι. Τι ησυχία! Τα μωρά! Εξαφανίστηκαν! Δέστε, ο κορκόδηλας ήταν εδώ. Να και οι πατημασιές από τα μωρά. Τα παρέσυρε με το μέλι. Ελάτε, έχω ένα σχέδιο. Ο παππούς έχει πάντα ένα σχέδιο. Αχα, έτσι είναι και ο δικός μου. Πάνω στην ώρα, μόλις άναψε τη φωτιά του ο άτιμος. Ακούστε λοιπόν τι θα κάνουμε. Φάτε όσο μέλι θέλετε, χρυσά μου. Θα είστε ακόμα πιο νόστιμο όταν θα έρθει η ώρα να σας καταβροχθήσω. Μπα, πότε νύχτωσε κιόλας. Περίεργο, άμα διασκεδάζεις ούτε που καταλαβαίνεις πως περνάει η ώρα. Α, βγήκε και το φεγγάρι. Μου φαίνεται πως θα πάρω ένα επνάκο. Ρέχα, Τζέιμι. Μου τη φέρανε. Τώρα θα τους δείξω. Τι σου ήρθε και κουβάλισες την Κυψέλη? Ας καθυστερεί. Σκέφτηκα κάτι που μου έχει πει η γιαγιά μου. Πού μαζεύεται το μέλι σας? Από εκεί. Δεν είναι μακριά. Γιατί? Γιατί θα είναι γεμάτο μέλι σας. Πάμε. Έχω θυμώσει πολύ. Θα τους τριμώξω μέσα στο φαράκι. Γιατί κουβαληθήκαμε εδώ? Την πατήσαμε. Εσύ θα είσαι το δόλωμα. Εγώ? Ιάξ! Έρχεται. Καλό ένα και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι, λέει παροιμία. Λέτε μελισσούλες μου. Μπράβο σου! Πώς το σκέφτηκες? Η γιαγιά λέει ότι οι μέλισσες γυρίζουν πάντα εκεί που φτιάχνουν το μέλι. Που έριξα την Κυψέλη στο στόμα του ήταν δικιά μου ιδέα.
είδα από τον παππού και τη γιαγιά. Και τότε έγινε κάτι υπέροχο. Έπεσε ένα αστέρι και μας έδειξε το μέρος όπου βρήκαμε τα πιο νόστιμα αγριοκέρασα. Μήπως σας κουράζουμε με όλες αυτές τις ιστορίες? Καθόλου. Τώρα όμως πρέπει να γυρίσω πίσω. Ίσως να ανησυχούνε στο σπίτι. Ευχαριστώ για όλα. Πέρασα φανταστικά μαζί σας. Μια χαρά. Θα πας στο καλό, θα αγαπάμε. Γεια σου, γεια σου. Στο καλό. Μπορεί ο παππούς και η γιαγιά να μας κουράζουν καμιά φορά, αλλά ξέρουν πολλά πράγματα και θέλουν να τα μάθουν και σε εμάς. Και εδώ τέλειωσε η ιστοριούλα μας το παραμυθένιο δάσος. Θα σας πούμε αμέσως άλλη μια. Κάντε μια ευχή και αρχίζουμε σε μια στιγμή. Αυτή είναι η Τρέισι. Θα ήθελε τόσο πολύ να μην τσακώνονται οι γονείς της και να είναι αγαπημένοι. Σήμερα στο παραμυθένιο δάσος θα μάθει για τις αγαπημένες οικογένειες. Γεια σου, Τρέισι. Ω, κύριε φύλακα, το όνειρό μου ήταν πάντα να βρεθώ στο παραμυθένιο δάσος. Όλοι είναι ευτυχισμένοι εδώ. Θα θέλω να ήταν έτσι και η οικογένειά μου. Ναι, παιδί μου, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα γίνεις μικρή, πιο μικρή. Τόσο δούλα. Ευχαριστώ. Είμαι ο Ράστη Λαγουδάκης. Γεια σου, με λένε Τρέισι. Για πες μου, πού τι πας στην τούρτα? Ο παππούς και η γιαγιά κάνουνε πάρτι. Όλος ο κόσμος είναι καλεσμένος. Εκτός βέβαια από τους αλεπουδέλιδες. Πάρτι, ε. Καταπληκτική ευκαιρία λοιπόν για να ληστέψω το σούπερ μάρκετ. Και είμαι σίγουρος ότι ο Μπάστερ, ο μικρός αλεπουδέλης, θα με βοηθήσει. Ε, ακούστε! Αυτή είναι η Τρέισι. Πάμε μια βόλτα και θα ξαναγυρίσουμε. Φτάσαμε. Είναι η κρυψώνα μου. Θα σου πω το τραγούδι που γράψα για το πάρτι. Χρόνια, ευτυχισμένα χρόνια, ευτυχισμένα χρόνια. Wow, ευτυχισμένα χρόνια, ευτυχισμένα, wow, wow, baby! Wow, φανταστικό! Ναι, κουράστηκα βέβαια, αλλά μου βγήκε αρκετά καλό. Χρόνια. Γιατί είναι τόσο άσχετη με τη μουσική η Price? Πράις, να σου συστήσω την Τρέισι. Γεια, θα μ' αφήσεις να τραγουδήσω απόψε? Δεν προτιμάς να παίξεις καλύτερα ταμπούρλο? Χρειάζομαι αληθινό τραγουδιστή. Εγώ είμαι στη σχολική χοροδία. Αλήθεια, θα τραγουδήσουμε μαζί? Χρόνια, ευτυχισμένα χρόνια. Wow, είσαι απίθανη. Βάου, είσαι επίθανη! Αυτό θα μου το πληρώσεις, κύριε Ράστη! 8 ακριβώς στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αφεντικό. Πράσεξε να μην αργήσεις. Ο Μπάστερ! Τι φρίκι! Τι φρίκι, ε! Όχι, όχι! Είπα, ο Μπάστερ, τι τύχη! Αλήθεια? Πόσο θα ήθελα να έρθεις μαζί μου απόψε στο πάρτι που κάνουν οι λαγουδάκηδες. Θα περάσεις να με πάρεις στις 8. Ο Ράστη θα σκάσει από το κακό του.
Για πού το έβαλες, παιδί μου? Ω, πάω μια βολτούλα. Ωραία. Δεν σε πειράζει να έρθουμε κι εμείς μαζί σου, ε? Θα είναι κάτι καταπληκτικό, βέβαια. Τρελαίνομαι για τους Έλληνες. Αχ, όχι! Ποιος τον κάλεσε αυτόν? Εγώ! Τρέισι, ο Μπάστερ Αλεπουδέλης. Θέλεις λέγει τούρτα. Δεν είναι και τόσο... κακός. Μπράβο, παιδί μου! Όχι, όχι και λιπουδέλιδες. Για μου λες εσύ τους κάλεσες. Όχι, Χέρμ, όχι. Αχ, τι καταστροφή ήταν αυτή, τι είναι αυτό, όχι, κάποιος έκανε διάρρηξη στο μαγαζί. Δεν θα έχουν απομακρυνθεί, ελάτε. Α, τώρα εγώ αυτό. Όχι, έτσι. Αφού σου είπα, δεν του κάλεσα ακόμη, το καταλαβαίνει. Δεν είναι δυνατόν αυτό, Αλεπουδέλη. Τι κρίμα, Ράστη. Είναι φοβερό. Είναι. Τα ίδια γίνονται και στο σπίτι μου. Εγώ φταίω γι' αυτό. Ίσως σταματήσω του καυγάδες αν φύγω. Θα του δω στο σημείωμα, έτσι. Ο Ράστη έφυγε γιατί νομίζει ότι εξαιτίας του χάλασε το πάρτι. Εγώ όμως ξέρω καλά ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Αχ, μήπως είδε κανείς το γιο μου το Ράστη. Αχ, που πήγε το πουλάκι μου, θα τρελαθώ. Δεν το βρω, θα τρελαθώ. Ο Ράστη έφυγε. Νομίζει ότι αυτός φταίει που αλεπουδέλιδες χαλάσανε το πάρτι. Μα πώς του ήρθε μια τέτοια ιδέα. Εγώ φταίω. Εγώ κάλεσα τον Μπάστερ επειδή ο Ράστη δεν μ' άφηνε να τραγουδήσω. Τώρα το έχω μετανιώσει και στενοχωριέμαι για το πάρτι και για τον καημένο όλη το Ράστη που φύγε. Θα πάμε όμως να τον φέρουμε, γιατί εμείς ξέρουμε που είναι. Σωστά? Συγγνώμη, Ράστη. Λοιπόν, τώρα που τα φτιάξατε, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Όλοι ανησυχούν για σένα. Τους είπα ότι το λάθος ήταν δικό μου. Αλήθεια. Αλήθεια. Wow! Μαμά, ο νυχτερίδας. Σταματήστε. Πώς να σε ευχαριστήσουμε, παιδί μου? Άμα δεν χρειάζεται,
Εγώ ήρθα εδώ νομίζοντας ότι θα βρίσκα μια οικογένεια τέλεια, όχι σαν τη δικιά μου. Εσείς όμως δεν είστε τέλειοι, είστε? Όχι βέβαια, όχι. Μα κανένας δεν είναι τέλειος, Τρέισι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Για χαρά σε όλους σας, σας ευχαριστώ. Και έτσι η μικρή μας φίλη έμαθε κάτι πολύ σπουδαίο. Ότι ακόμα και αν ο μπαμπάς και η μαμά καυγαδίζουν, αυτό δεν σημαίνει πως δεν αγαπιούνται πολύ. Και εδώ τελείωσε και αυτή η ιστοριούλα με τους αγαπημένους μας φίλους στο παραμυθένιο δάσος. Γεια σας καλά μου παιδάκια και σας εύχομαι κάθε ευτυχία. Για το μεταγλωτισμό της σειράς συνεργάστηκαν οι ηθοποιοί Ντίνος Αυγουστίδης, Χριστίνα Βαρζοπούλου, Ντόρα Βουτσαδοπούλου, Γιώργος Κωνσταντής, Σοφία Μαρία Πυρουνάκη, Ζωή Ριγοπούλου. Μετάφραση προσαρμογή Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Ο μεταγλωτισμός έγινε στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Παραγωγή Μαρία Παπανδρέου.